Η μερίδα ανοιχτού διαλόγου με τη συμμετοχή των νέων, με υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, διοργάνωσε στο Συνεδριακό Κέντρο η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Χαιρετίζοντας την έναρξη της ημερίδας, η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, εξήγησε ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, διεξάγεται στη λογική του μηχανισμού ανατροφοδότησης από τη βάση προς την κορυφή, από τους Ευρωπαίους πολίτες προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Φιλοδοξούμε να καταγράψουμε ανησυχίες, απόψεις, προβληματισμούς, ώστε αυτά να διαβιβαστούν σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εργασίες της διάσκεψης, η οποία, ανάλογα με τα αποτελέσματα, ενδεχομένως να εισηγηθεί επανεξέταση συγκεκριμένων πολιτικών και προτεραιοτήτων για μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας χαιρέτησαν οι εκ των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Χάρης Γεωργιάδης. Ως προς το μέλλον της Ευρώπης, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πως είναι πλέον μια ταυτότητα, θα έλεγα, αν όχι εξίσου ισχυρή, ή αμέσως πιο ισχυρή μετά από την εθνική μας ταυτότητα. Έχουμε αντιληφθεί ότι στις δύσκολες κρίσεις, και στην οικονομική, αλλά και στην κρίση της πανδημίας, οι Έλληνες, οι Κύπροι, αισθάνθηκαν ότι έχει μεγάλη σημασία να είμαστε μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει μέχρι και 4,2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19. Ταυτόχρονα και ισότιμα για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της, για όλους τους πολίτες. Και έχουμε σήμερα την ευκαιρία, μαζί με τους εταίρους μας, να μετέχουμε σε μια διαδικασία για το μέλλον αυτού του μοναδικού πολιτικού εγχειρήματος. Κατά την ημερίδα έλαβαν χώρα 4 θεματικά πάνελ, στα οποία οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να απευθύνουν ερωτήσεις. Το πρώτο πάνελ αφορούσε την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία. Το δεύτερο, την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια. Το τρίτο, την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την νεολαία, τον αθλητισμό και το ψηφιακό μετασχηματισμό. Από μια τέτοια σημασία ημερίδα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αντένα, με τη διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού Ελικό Τζαμάνι να συντονίζει το τέταρτο πάνελ που αφορούσε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και το ζήτημα της μετανάστευσης.